Πριν μπούμε στα σκληρά, θέλω να ξεκινήσουμε με το μαλακό. Με το μαλακό. Πόσα κιλά έχασες? Ζυγίστηκα αφού είχα φάει αρκετά και ήμουνα 60. Είχα μπει 67. Οπότε πιστεύω ότι ήμουνα και 59 όταν βγήκα. Δεν πήρα και κανένα κιλό σε δύο μέρες. Πρέπει να έχασες περίπου 8 κιλά. Ναι. 8-9 κιλά. Αυτά παίζανε μέσα. Εδώ βλέπουμε μια φωτογραφία, όπως βλέπεις, που είναι το πριν και το μετά σου. Πώς ξεκίνησες και πώς εξελίχθηκες. Μου φαίνεται ότι φαίνεται το μετά. Φαίνομαι πιο γεμάτη στην τηλεόραση από ότι είμαι από κοντά σου. Όχι, δεν φαίνεσαι πιο γεμάτη. Φαίνεσαι, δηλαδή και τώρα που σε βλέπω. Να σου πω, έρθει τώρα που σε βλέπω, από το, αυτό που θυμόμουν από σένα πριν μπει, δεν μου κάνει τόση μεγάλη διαφορά. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω ότι έχει χάσει 7 κιλά. Έχασα μυϊκή μάζα. Έχει στεγνώσει βασικά. Έχει στεγνώσει. Έχει μπει. Αλλά ήσουν αδύνατο του σύνολο. Ωραία, εσύ δεν θέλω να τα πω. Δεν θε να τα ξαναπάρει τώρα, Και είναι πολύ επικίνδυνο γιατί έχω πέσει με τα μούτρα. Λογικό, μετά από το σιπίνα. Ναι, πολύ λογικό. Σκεφτόμασταν συνέχεια κάθε βράδυ πριν πέσουμε για ύπνο. Το φαγητό. Το φαγητό. Πέρασε πάρα πολύ δύσκολα. Κοίταξε, αυτό το χαρακτηριστικό της πείνας είναι νομίζω το μοναδικό που εμείς ως τηλεθεατές δεν μπορούμε στον άνθρωπο να το καταλάβουμε. Δηλαδή είναι άλλο να θεωρητικά να λες ναι, είναι πεινάνε, δεν έχουν φάει και είναι άλλο να έχει ζήσει, να ξέρεις τι σημαίνει. Δεν έχω να φάω. Εδώ πα να κάνει μια αδιέτερη διατροφή και υποφέρει. Λες τώρα πώς θα το κρατήσω να μην φάω το βράδυ, π.χ. βραδινό. Εδώ μιλάμε για μόνιμη δίαιτα και όντως πάρα πολύ λίγο φαγητό. Εγώ θα σου το πω σαν τηλεθεάτρια που το έβλεπα πέρσι. Πίστευα ότι κάτι του ταΐζουν κρυφά. Λέω δεν μπορεί να τα κάνουν όλα αυτά χωρίς φαγητό. Και τελικά. Τίποτα. Τι να το είδα μόνη μου. Τίποτα. Έπρεπε να πας και να το ζήσεις για να σου αποδείξουν ότι δεν υπάρχει τίποτα περισσότερο. Γενικά έπρεπε να πάω να το ζήσω, Ντορέτα. Δεν το μετανιώσα στιγμή. Είναι απίστευτη εμπειρία. Δηλαδή, έπρεπε.